Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, σήμερα το ΚΚΕ τιμά το Σωτήρη Παρασκευαίδη, τον πρώτο νεκρό σε πρωτομαγιά του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Έπεσε την πρωτομαγιά του 1924, θύμα της κτηνοδίας και του μίσους του αστικού κράτους στην τότε φρέσκια αβασίλευτη δημοκρατία. Σωτήρης Παρασκευαίδης, το παλικάρι που κλαίει σήμερα όλη η εργατική τάξη, με αυτόν τον συγκινητικό τίτλο, ο Ριζοσπάσης στις στι 3 του Μάη ανακοίνωνε πω ο 24χρονο Σωτήρη, μέλο τη ΣΟΚΝΕ και του Σωματείου Τεχνητών Ζαχαροπλαστών τη Αθήνα, έχασε τη μάχη με το θάνατο. Είχε τρυπηθεί με ξυμφολόχη στο κεφάλι από την επίθεση τη χωροφυλακή. Αυτού του είδου η βία του αστικού κράτου δεν ήταν πρωτοφανή. Είχαν προηγηθεί αναλύετε δολοφονίε και χτυπήματα όπω αυτό των 11 νεκρών και 50 τραυματισμένων εργατών στο Πασαλιμάνι στις 21 Αυγούστου του 2023, με Πρωθυπουργό τότε τον Γονατά και Υπουργό Εσωτερικών τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στην Ελλάδα μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την επικράτηση των λεγόμενων αντιμοναρχικών δυνάμεων με επικεφαλής τον Βενιζέλο, όπου υπηρετούσε τον αναγκαίο εξυγχρονισμό του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους, η εργατική τάξη και το ΚΚΕ, τότε ΣΕΚΕ, αντιμετώπισαν από την πρώτη στιγμή μια λησαλέα επίθεση. Παρά τις ψεύτικες προσδοκίες που προσπάθησε να δημιουργήσει τότε η αστική τάξη της χώρας, αξιοποιώντας την ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας, η πολιτική της σκληρή καταστολής απέναντι στην εργατική τάξη και στο συνδικαλιστικό κίνημα παρέμεινε και ενισχύθηκε. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής τον Μάη του 2024 απαγορεύτηκε ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιά στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά και άλλων πόλεων. Η εντολή της κυβέρνησης ήταν να γίνουν συγκεντρώσεις στα χωράφια, στα αγροκτήματα, έξω από την πόλη. Και τότε, όπως και σήμερα, οι κυβερνήσεις του αστικού κράτους επεδίωκαν να μετατρέψουν την απεργία σε γιορτασμό, σε αργία. Μάλιστα τότε η κυβέρνηση του Παπαναστασίου, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προσπάθησε να μετατρέψει την Πορτομαγιά σε εθνική γιορτή. Προγραμμάτισε και πραγματοποίησε διάφορου γιορτασμού με αφορμή την έλευση τη αβασίλευτη δημοκρατία, μετατρέποντα την εργατική Πρωτομαγιά σε εθνική γιορτή. Ο στόχο ήταν ξεκάθαρο: να δημιουργήσει άλοθη για να καταστήλει την απεργία και κυρίω για να αντιτάξει την αστική δημοκρατία στη συνείδηση της εργατικής τάξης και του λαού που παρακολουθούσαν με θαυμασμό και αισιοδοξία τα πρώτα αποτελέσματα της σοσιαλιστικής επανάστασης στη Ρωσία, της νέας εργατικής εξουσίας. Η ιδεολογική πολιτική σύγκρουση εκείνη την περίοδο ήταν πρώτο καθήκον για το κόμμα μας. Το κόμμα μέσω του Ριζοσπάστη αποκάλυπτε τον πραγματικό ρόλο που έπαιζε η κυβέρνηση Παπαναστασίου, όπου προσέγγιζε την εργατική τάξη με το προφίλ του φιλεργατικού, αξιοποιώντας μέχρι και ομάδες με επιστήμονες κοινωνιολόγους σπέρνοντα αυταπάτε για το ρόλο του αστικού κράτου με στόχο να πετύχουν την υποταγή του εργατικού κινήματο. Αποκάλυψε τα κοινά στοιχεία, την κοινή στρατηγική που είχε η κυβέρνηση Παπαναστασίου με τι προηγούμενε κυβερνήσει και με τον ίδιο τον Βασιλιά, σχετικά με την επίθεση στην εργατική τάξη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι είτε με τη χρήση του στρατιωτικού νόμου, είτε όχι, πάντα βρισκόταν μια δικαιολογία για την άγρια καταστολή των κινητοποιήσεων και των απεργιών παρά τις απαγορεύσεις και τις απειλές, παρά τη μεγάλη τρομοκρατία, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, σε έκτακτη ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με συμμετοχή και άλλων εργατών, κάλεσε σε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Όπως λεγόταν τότε, αυτή εδώ η πλατεία, όπου μετέπειτα μετονομάστηκε σε πλατεία Κοντζιά και μετά Εθνικής Αντίστασης. Το ίδιο έκανε και η ΓΕΣΕΕ και οι Ομοσποδίες και τα εργατικά κέντρα. Συγκροτήθηκαν πολλέ οργανωτικέ επιτροπέ, όλε με φλογερά καλέσματα και ανακοινώσει. Καλούσαν του εργάτε να σπάσουν την απαγόρευση. Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή τη Πρωτομαγιά έγραφε. Δεν δίνει ψωμί με τα παρακάλια η αστική τάξη στου κλάβου τη που το φτιάχνουνε. Καταχτάμε τα δίκια μα με την πάλη, σύντροφή, με τον αμήλικτο αγώνα. Ενωμένοι όλοι σε μια παράταξη, σε πυκνέ φάλαγε. πρέπει να βγούμε στου δρόμου την Πρωτομαγιά. Ας νιώσουν οι εκμεταλλευτές μας τη δύναμη του γίγαντα που τον κρατούν δεμένο με τις αλυσίδες της οικονομικής και πολιτικής σκλαβιάς. Σε αυτή εδώ την πλατεία τότε, την πρωτομαγιά του 24, συγκεντρώθηκαν εργάτες από τις 9 το πρωί, ενώ κατά τις 10 εμφανίστηκαν δυνάμεις του στρατού και δόθηκε διαταγή να διαλυθεί η συγκέντρωση. Όλη η συγκέντρωση εκείνη την ώρα άρχισε να τραγουδά τον ύμνο της διεθνούς και να φωνάζουν συθήματα ταξικά, αντικυβερνητικά. Εδώ, σε αυτή την πλατεία, χτυπήσανε τους συντρόφους μας. Χτυπήσανε το Σωτήρι Παρασκευαίδη. Η αγριότητα χαρακτηρίστηκε από πυροβολισμούς και από επέλαση έφυπων χωροφυλάκων. Την ίδια ώρα γινόταν συγκέντρωση και στον ΠΡΕΑ, που επίσης χτυπήθηκε με δολοφονική αγριότητα. Έγιναν πολλές συλλήψεις και ακολούθησαν ξυλοδαρμοί και απάνθρωπη μεταχείριση στους κρατούμενους εργάτες και εργάτριες. Η επίθεση ξεκίνησε με ένα όπλο που ακόμα χρησιμοποιείται και μάλιστα ευραίως στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντλίες νερού που σήμερα είναι εξελιγμένες στις λεγόμενες αύρες. Όπου θυμίζουμε χρησιμοποιήθηκαν για να καταστήλουν την απαγορευμένη συγκέντρωση του κόμματος στις 17 Νοέμβρη του 2020. Την πρωτομαγιά του 25 έγραφε ο Ριζοσπάστης με την υπογραφή του Σεραφή Μάξιμου. Η περσινή πρωτομαγιά απέδειξε πω και οι δημοκράτε του φεκάνε του εργάτε. Πω και κάτω από την αστική δημοκρατία οι αντλίε ρίχνουν νερό επάνω του και τα πολυβόλα σκορπάνε το θάνατο στου κολλασμένου τη γη. Ήταν πολλοί αυτοί που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τότε με σοβαρά τραύματα, σύνολο 13, και οι περισσότεροι νεολαίοι κομμουνιστές, μέλη της ΟΚΝΕ. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Σωτήρης Παρασκευαίδης. Μετά τη δολοφονία του Παρασκευαίδη, η άρχουσα τάξη με την προπαγάνδα τη άρχισε τη μάχη τη συγκάλυψη. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποκρύψει ότι ο Παρασκευαίδη ήταν κομμουνιστή, μέλο τη Όκνε, απεργό εργάτη και μέλο ενό από τα σωματεία που οργάνωναν την απεργία. Τον παρουσίασαν ω έναν περαστικό που έτυχε να είναι εκεί και κατά λάθο σκοτώθηκε έφτασαν στο σημείο να πιέσουν τον πατέρα του και να πάρουν τη σωρό του ώστε να γίνει η ταφή κρυφά την ίδια ώρα που τα εργατικά συνδικάτα είχαν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να αναλάβουν τα έξοδα της κηδείας και κυρίως να αποχαιρετήσουν τον σύντροφο Παρασκευαίδη με χιλιάδες εργάτες να τον συνοδεύουν. Λίγες μέρες μετά, στις 7 του Μάη, ο Ριζοσπάστης δημοσίευσε την επιστολή του πατέρα του θύματος, μου, όπου αποκάλυπτε τους εκβιασμούς των κρατικών αρχών. Ο Σωτήρης μου ήταν γραμμένο στην Ένωση Παλαιών Πολεμιστών και στην Κομμουνιστική Νεολαία Αθηνών. Δεν πέθανε περαστικό τάχα και κατά τύχη, όπω θέλησαν να πούνε, αλλά υπέστη επίθεση και έφερε τραύματα ως αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση, αγωνιζόμενο στην πρώτη γραμμή. Δεν φταίω καθόλου εγώ αν ο σωτήρι μου, ο δολοφονημένο, θαύτηκε ενκρυπτό και παραβίστο, όπω γράφεται άκλαυτος και αφίλητος από τη μεγάλη εργατική οικογένεια της οποίας ήταν μέλος. Εγώ, μέσα στην παραζάλη μου και μέσα στον πόνο του ξαφνικού θανάτου του γιού μου, δεν ήξερα καλά-καλά τι ήθελαν οι κύριοι ο μάστοράς του, κάποιος ζαχαροπλάστης και, κα, και κάποιοι άλλοι δύο, που καταχρωμένοι της ψυχολογική μου καταστάσεως επήραν τον νεκρό το γιο μου και είχε έρθει και ο αστυνόμος με δέκα χωροφύλακες. Εγώ είχα και δύο άλλα παιδιά, ακόμα σκοτωμένα στον πόλεμο. Το Γιάννη, που σκοτώθηκε στη Θράκη, το Μανώλη, που βρήκε ένα φρικτό πνιγμό μέσα στο πολεμικό καράβι έξω από την Καλαμάτα. Και ευχαριστώ την Γενική Συνομοσπονδία, την Κομμουνιστική Νεολαία και όλη την εργατική τάξη για την τόση αγάπη και εκτίμηση που δείξανε στο παιδί μου. Οι εργάτες το είπαν και το έκαναν τότε. Συνέχισαν την απεργία μέχρι τα ξημερώματα της άλλη μέρας και αποφάσισαν νέα απεργία με αίτημα την αποφυλάκηση των κρατούμενων, οι οποίοι αντιμετώπισαν ηρωικά τις συλλήψεις και τα βασανιστήρια και οι οποίοι κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων αφέθηκαν ελεύθεροι. Συγκάλυψη, διαστρέβλωση ακολούθησε και από τις αστικές φυλάδες, οι οποίες έγραφαν ότι οι κομμουνιστές έβαψαν με αίμα τη γιορτή των λουλουδιών, αναφέροντας μάλιστα ότι λόγω πυροβολισμού των εργατών αναγκάστηκε ο στρατός και η χωροφυλακή να επέμβουν. Το όνομα του Σωτήρη Παρασκευαίδη στα επόμενα χρόνια ήταν στα χείλη των εργατών που τον γνώρισαν, σύμβολο αγώνα για τις πρωτομαγιές που ακολούθησαν και στίγμα για την κυβέρνηση Παπαναστασίου. Ο Σωτήρης Παρασκευαίδης ήταν ο πρώτος νεκρός της πρωτομαγιάς στην Ελλάδα για τον 20ο αιώνα. Προσθέθηκε στη λίστα των νεκρών, των αθάνατων, οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο το 1894, που έγινε ο πρώτος μαζικός απεργιακός γιορτασμός με μαζική εργατική συμμετοχή, όπου σκοτώθηκε από βασανιστήρια στις φυλακές ο σοσιαλιστής Διονύσης Μάργαρης. Στα χρόνια που ακολούθησαν το 1924, θα προσθεθούν οι νεκροί του Μάη του 1936, οι 200 της Κερσαγιανής και πολλοί άλλοι που εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν την ίδια μέρα από τους Ναζί και κυρίως από τα τάγματα ασφαλείας σε εφαρμογή αντιπίνων. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν μέχρι και την Πρωτομαγιά του 1955, όπου εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο στα δύο αράκια Ερακλείου ο φυλακισμένος στις φυλακές Αλικαρνασού κομμουνιστής Χρήστος Καρανταής. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, το κόμμα μας έχει δώσει μια μεγάλη υπόσχεση και την τηρεί ότι όσο θα δυναμώνει ο αντικομουνισμός ως επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που την υπηρετούν, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα τον υιοθετούν, όσο θα δυναμώνουν την καταστολή και την τρομοκρατία, όσο θα εντείνουν την επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη, τόσο εμείς θα σηκώνουμε ακόμα πιο ψηλά την αιματοβαμμένη σημαία μας. <κλη> τόσο εμείς θα βάζουμε τα δυνατά μας για να διαδίδουμε την μία και μοναδική ιστορική αλήθεια. Θα δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να φτιάχνονται όλο και περισσότερα μνημεία του αγώνα των νεκρών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση προς τιμή των ηρωικών αγώνων της τάξης μας ανακοινώνουμε για το επόμενο διάστημα καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μνημείου των αγώνων της εργατικής τάξης στην Αθήνα. Η εκατοντάχρονη πορεία του κόμματός μας του ίδιου του εργατικού κινήματός μας. Επιβεβαιώνει ότι η μάχη με την αστική τάξη και το κράτος της ήταν, είναι και θα είναι πολύ σκληρή. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις να σταματήσουν τη δράση του κόμματος και συνολικά των εργαζομένων, δεν τα κατάφεραν. Βέβαια, αυτοί δεν το βάζουν κάτω. Βλέπουμε και σήμερα τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια Ω οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ω προπόθεση για την εκταμείευση δόσεων είτε από την Τρόικα είτε από το σημερινό Ταμείο Ανάκαμψη. Η καπιταλιστική εξουσία και η κυβερνήσει τη δεν είναι όμω παντοδύναμε. Αντίθετα, οι ζωντανέ δυνάμει του κινήματο με του αγώνε του, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα που κοντράρονται καθημερινά σε κλάδου και χώρου δουλειά, διεκδικώντα αυξήσει στου μισθού και σταθερή δουλειά. Που παλεύουν για μέτρα προστασία τη εργασία, οι αγρότε, οι μικροί επαγγελματίε που αγωνίζονται για την επιβίωσή του, η νεολαία που αναμετράται καθημερινά στου αγώνε για την παιδεία, που συμμετείχε στι κινητοποιήσει για τα τέμπη, δείχνουν τον δρόμο τη ελπίδα και τη σύγκρουση. Η πολιτική που μα θέλει και καύσιμη ύλη για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων, που αντιμετωπίζει ω κόστο την ανθρώπινη ζωή, που μα έχει αβοήθητου και ανυπεράσπιστου μπροστά στι φυσικέ καταστροφέ οι εμπνευστέ τη ατομική ευθύνη πρέπει να πάρουν αγωνιστική απάντηση. Για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για του ανταγωνισμού των μονοπωλίων, κατεδαφίζονται εργατικά δικαιώματα, δυναμώνει η εκμετάλλευση και κυριαρχεί η βασιλεία του νόμου τη ζούγκλα στι εργασιακέ σχέσει, στο ωράριο, στου μισθού, πυροδοτούνται νέε πολεμικέ αιστείε, αιματοκυλώντα του λαού όσο και να πασχίζουν να φορέσουν την προβιά του σύγχρονου και του προοδευτικού στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, αυτό βρωμάει η σύψη. Για τα ίδια κέρδη βλέπουμε την ένταση της υπεραλιστικής επιθετικότητας που στις ημέρες μας αποτυπώνεται στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, από τη φωτιά που σιγοκαίει ως τη μεγάλη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που διεξάγεται αμύωτα δύο χρόνια τώρα στην Ουκρανία στην απεργία των συνδικάτων τη φετινή πρωτομαγιά πρέπει να καταδικαστεί η στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να απαιτήσει εδώ και τώρα την άμεση εμπλοκή της χώρας μας από τα σφαγεία επί της γης, τον υπηρεαλιστικό πόλεμο. Να επιστρέψουν πίσω όλες οι στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις, η φρεγάτα Ίδρα, να μην υπάρχει κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορά μας να σταματήσει κάθε είδους παροχή, νερό, εξοπλισμός στα γεράκια του πολέμου, να κλείσουν όλες οι νατοικές βάσεις στη χώρα μας. Η επίθεση στους λαούς δεν είναι μόνο έξω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σύνορα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα είναι σε εφαρμογή ο τρομονόμος που εμέσως πλήρως φωτογραφίζει το εργατικό κίνημα ως εσωτερικό εχθρό του κράτους. Όπως και ο γνωστός νόμος Χρυσογοήδη για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Με βάση αυτού του νόμου, η αστυνομία εξοπλίζεται και προσανατολίζεται στην ακόμα πιο άγρια καταστολή του κινήματο με τι ομάδε πρόσληψη και καταστολή, τι ομάδε των ΜΑΤ, ακόμα και με ομάδε του στρατού να εντάσσονται στο σχέδιο αντιμετώπιση του εργατικού κινήματο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δημοκρατία είναι που απαγορεύεται σε πάνω από 15 χώρε η συνδικαλιστική δράση και η απεργία. Χαρακτηριστικό είναι ο νόμο Χατζηδάκη και ο νόμο Γεωργιάδη, όπω και οι προηγούμενοι νόμοι Βρούτση και που στην ουσία ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση και απαγορεύουν την απεργία. Με αυτού του νόμου βγάζουν παράνομε τι απεργίε των συνδικάτων για να τι καταστήλουν. Με αυτού του νόμου καταδικάζουν με ποινέ φυλάκιση στου πρωτοπόρου εργάτε. Δικάζουν συνεχώ του απεργού τη Κόσκο, του υγειονομικού, του εργάτε στα εργοστάσια στον τύπο Χαρτί, παλιότερα του ναυτεργάτε, του με το κατάλογο να μην έχει σταματημό, εφόσον πλέον σχεδόν όλε οι απεργίε χαρακτηρίζονται παράνομε. Νόμοι που φτιάχτηκαν για να περιφρούν την εξουσία και την κερδοφορία του κεφαλαίου, για να συνεχίζουν να ζουν από τη δουλειά μα μια χούφτα κυφίνε παράσιτα τη παραγωγή. Κανεί δεν θα λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβερνητική πολιτική αν δεν οργανωθεί. Η καπιταλιστική βαρβαρότητα δεν έχει τέλος αν δεν τη σταματήσουμε με μαζικό αποφασιστικό αγώνα απέναντι στο κράτο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεγάλη Με το δυνάμωμα τη αλληλεγγύη σε όποιον αντιστέκεται και σε όποιον σηκώνει κεφάλι. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση ότι η εργατική τάξη είναι αυτή που παράγει τον πλούτο, που δημιουργεί του όρου για την επιστημονική πρόοδο. Χωρί τι σωματικέ και πνευματικέ δυνάμει των εργατών, κάθε τι που κινείται θα μένει στάσιμο, θα απονεκρώνεται. Σήμερα η πραγματική και η ρεαλιστική διέξοδο προ όφελο του λαού βρίσκεται στο πρόγραμμα του ΚΚΕ για την επαναστατική ανατροπή τη ευαρβαρότητα με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τι δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Σήμερα υπάρχουν όλε οι αναγκαίε υλικέ προποθέσει για μόνιμη και σταθερή εργασία, για μειωμένο ωράριο με πενθήμερο 7ωρο-35ωρο, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παροχέ στην υγεία και την παιδεία. Υπάρχουν οι δυνατότητε για φτηνή και ασφαλή λαϊκή στέγη, δωρεάν και ποιοτική πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, για μισθού και συντάξει και κοινωνικέ παροχέ που θα ανταποκρίνονται στο ύψο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Τιμάμε λοιπόν του νεκρού μα με νέου αγώνε, προσθέτοντα σε αυτού την αυριανή πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των συνδικάτων στι 10.30 στο Σύνταγμα, κοντά στην απόφαση τη κυβέρνηση να τη μετατρέψει άλλη μια φορά σε αργία. Τιμάμε τους νεκρούς μας, δυναμώνοντας την προσπάθεια να μαζικοποιηθούν τα εργατικά συνδικάτα, να φτιαχτεί ένα ενιαίο πανελλαδικά συντονισμένο εργατικό κίνημα με αντικαπιταλιστική κατεύθυνση που θα μπει μπροστά για την κοινή δράση και συμμαχία με τους φτωχού αγρότες και τους αυτοαποσχολούμενους. Παλεύουμε καθημερινά για να κάνουμε το κόμμα μα ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο μαζικό, με πολλού νέου εργάτε να μπαίνουν στι γραμμέ του, με κομματικέ οργανώσει παντού, μέσα στου κλάδου, στα εργοστάσια, στα καράβια, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα γραφεία, στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Είναι υπόσχεση και τιμή. Είναι υπόσχεση και τιμή στους νεκρούς μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχύονται τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του κόμματός μας. Πιανόμαστε από κάθε ζήτημα, από κάθε μάχη, για να προβάλλουμε το δρόμο της ελπίδας, της οριστικής νίκης. Μπροστά στη μάχη των ευρωεκλογών υπάρχει η δυνατότητα, με ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ, αυτό το μήνυμα να φτάσει παντού, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, για να ανοίξει ο δρόμος, να σπάσουν τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την Ευρώπη των εργαζομένων, των λαών, για την Ευρώπη του σοσιαλισμού.